Κυρία Βαρδινογιάννη, κάνει ένα τεράστιο έργο, εθνικό έργο για την επιστροφή των γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα. Και σε αυτό είμαι δίπλα της, σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα τώρα στην παγκόσμια συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Παρίσι, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το restart, αυτό που ήδη κάνει επιτυχώς η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πια μια εθνική υπόθεση, πρέπει να μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του ελληνικού λαού και οι πρέσβεις και οι καλής θέλησης είναι πρωτοπόρα σε αυτή τη δουλειά, είναι αιχμή του δέρατος και νομίζω ότι μπορεί να το πάει πολύ δυνατά, το έχει και νομίζω ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε συμπαράσταση τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO και έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή δεν το προχωρούμε το θέμα, διότι αν πάει δικαστικός, όπως είχαν πει οι δικηγόροι που είχαν έρθει από την Αγγλία, είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους να προσεγγίσουμε και να προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το μεγάλο εθνικό έργο, αλλά όχι μέσω δικαστικών αγώνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι σε περίπτωση που βγούμε σε δικαστικές διαμάχες, είναι και το τέλος. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε ποτέ για να διεκδικήσουμε κάτι που μας ανήκει. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε διπλωματικές οδούς που να προσεγγίσουμε και άλλωστε τα γεγονότα, όπως εξελίσσονται και όπως περνάνε τα χρόνια, θα βρεθεί η ευκαιρία για να γίνει αυτή η επιστροφή. Έχουν αρχίσει, τη στιγμή που ζητάνε να επιστραφούν γλυπτά και να διορθωθούν στο Αφγανιστάν όλα αυτά τα έργα που έχουν κατά κάποιο τρόπο ταλαιπωρηθεί, γιατί εμείς αυτό που μας ανήκει εδώ και αιώνες να μην επιστραφεί σε εμάς. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και πολύ σπουδαίο να επιστραφούν σε εμάς. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Αλλά μέσα από μια διπλωματική οδό και μια προσέγγιση τέτοια που να μην μας αναγκάσει να μην μπορούμε να επανέλθουμε ξανά για αυτό το γεγονός. Το κλειδί είναι να πιστεί κοινή γνώμη, παγκόσμια κοινή γνώμη, και αυτό κάνει η κυρία Βαρδινογιάννη και αυτό θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε. Πρέπει να πιστεί ο Ευρωπαίος πολίτης, ο παγκόσμιος πολίτης για το δίκαιο αυτής της υπόθεσης. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Είναι πραγματικά πολύ ισχυρή η πίεση που μπορεί να ασκήσει η παγκόσμια κοινή γνώμη και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δυνατή και από τα δικαστήρια. Εντάξει.